Έχουμε επιστρέψει κυρίες και κύριοι ξανά μαζί σας και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον προπονητή της πρωταθλήτριας ομάδος στην Καλαθόσφαιρα Γυναικών, τον Άριστο Αρίστου, ο οποίος είδε την ομάδα του μετά το κύπελο να καταφέρνει και το πιο σημαντικό επίτευγμα, να στέφεται και πρωταθλήτρια. Άριστε, καλό σου απόγευμα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχήν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που έρχεται μετά το κύπελο. Τρίτη νίκη στην σειρά των αγώνων. Φτάσατε τον αριθμό που έπρεπε για να κερδίσετε το πρωτάθλημα. Θέλω να μου πεις καταρχήν δύο λόγια για το παιχνίδι της Κυριακής. Εντάξει, όπως ξέραμε, το παιχνίδι της Κυριακής, όπως όλα τα παιχνίδια όταν παίζουμε την ΑΕΛ, είναι δυνατά παιχνίδια. Βγάλουν και οι δύο ομάδες πάρα πολύ πάθος και εφόσον παραπάνω είμαστε στο γήπεδο της ΑΕΛ, το περιμέναμε, όπως είδαμε και στο δεύτερο παιχνίδι. Όπως φαντάζεσαι, όταν παίζεις home, ναι, είναι ένα πλεονέκτημα που έχεις και στα καλάθια και στο shoot. Εντάξει, περιμέναμε να βγουν δυνατά, αλλά επειδή είμαστε προετοιμασμένοι από το δεύτερο παιχνίδι, ξέραμε ένα περίπου τι να περιμένουμε. Προγραμματιστήκαμε πάρα πολύ από το δεύτερο παιχνίδι μέχρι το τρίτο και από το τρίτο μέχρι το τέταρτο. Αλλάξαμε μερικά πράγματα στην άμυνα και στην επίθεση και πήγαμε όσο πιο έτοιμοι μπορούσαν να πάρουν. Άριστε, θα έλεγες ότι αυτά τα νέα πράγματα που βάλατε στο παιχνίδι σας, είτε στην επίθεση είτε στην άμυνα, ευνηδιάσανε την αντίπαλη ομάδα ή τέλος πάντων δεν τα περίμενε και ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά για την εξέλιξη του παιχνιδιού? Νομίζω δεν ήταν, συγγνώμη, ήταν πολλά μικρές αλλαγές που ξέραμε όπως πρέπει να περιμένει και ο προπονητής, ο Γιώργος Παλάρας, να κάνουμε να κλείσουμε περισσότερα την Τσέρι, να μην δίνουμε βοήθειες, να μην πάρει, να ξεκινήσει το παιχνίδι με ζεστό χέρι, όπως έγινε στο δεύτερο παιχνίδι, όταν μας έβαλε 7 τρίποντα. Απλώς είχαμε να αλλάξει μερικές πράγματα στην άμυνα μας για να μπορούμε να δώσουμε βοήθειες περισσότερα στη Τσέρι και επίσης και στο inside game που είχα πάρα πολύ καλό inside game με την Πέτρα Νιόλοβιτς και την Ελένη Οικονομίδου. Εντάξει, αυτά τα πράγματα που είχαμε δουλέψει μας βγήκαν κάπως στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι. Ναι. Άριστε, τώρα, σε πολύ γρήγορο στάδιο έχει φτάσει η ανόρθωση στη φετινή χρονιά να είναι η κυρίαρχος στην γυναικεία καλαθόσφαιρα. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι γεννάει και μεγαλύτερες υποχρεώσεις και σε σένα και στις παίχτριες και στη διοίκηση προφανώς. Είναι έτοιμη η ανόρθωση να διαχειριστεί αυτή την, σε εισαγωγικά, πίεση που θα έχει για την επόμενη χρονιά, να κρατήσει τα σκύπτρα στο χώρο του γυναικείου, να διακριθεί, να κάνει ένα βήμα πιο πάνω? Μπορώ να σου πω με σιγουρότητα ναι. Είναι δύο χρόνια η γενική ομάδα που είναι ενεργή, επίσης με το αντρικό, αλλά να μην ξεχάσουμε ότι έχει 6 χρόνια που δουλεύει τώρα η ομάδα και η βάση όλου αυτού που είχαμε για να δημιουργήσουμε ένα αντρικό και γενική ομάδα ήταν από την πρώτη μέρα. Ναι. Το προγραμματισμό που έχουμε στις πιο μικρές ηλικίες, στις ακαδημίες μας, είναι βάση. Συγγνώμη που σε διακόπτω, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Από ό,τι έχω μάθει, η ανόρθωση στις ακαδημίες μαζεύει πάρα πολλά παιδιά, έχει μαζέψει μάλλον πάρα πολλά παιδιά και μπορεί κάποιος να πει ότι είναι κυψέλη του αθλήματος. Ναι, σίγουρα έχουμε μαζέψει, όπως έχεις πει, πάρα πολύ παιδιά από τον πρώτο χρόνο που ξεκινήσαμε την πρώτη προμόνηση με 4-5 παιδιά. Τελείωσε η χρονιά με πάνω από 100 μωρά και έχουμε φτάσει πάνω από 200-250 μωρά. Φυσικά, εντάξει, τώρα με την ναι, καραντίνα, εντάξει, τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα, ναι, το καταλαβαίνω. Θα δούμε πώς θα επιστρέψουν, αλλά το πρόγραμμα είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Είναι κάτι που είναι όλοι οι προπονητές, όλη η φιλοσοφία όλης της ομάδας είναι εκεί για όλους τους προπονητές. Από το πρώτο στάδιο, από τις ακαδημίες, μέχρι και το γυναικείο και το αντρικό. Ναι. Άριστε, το επόμενο βήμα για την γυναικεία ομάδα της ανόρθωσης, ποιο θα είναι?
Δηλαδή, ποιο είναι το επόμενο, το πλάνο σου για την επόμενη χρονιά? Εντάξει, είναι κάτι τώρα που πετύχαμε το πλάνο μας τώρα για αυτά τα δύο χρόνια που ήταν το double. Πρέπει να κάτσουμε τώρα, όπως γίνονται με όλους τους στόχους που έχουμε στη ζωή ή οτιδήποτε στη ζωή, πρέπει να κάτσουμε να δούμε, να εξετάσουμε τους στόχους και μετά να βάλουμε τους καινούριους στόχους που έχουμε. Τώρα ο ένας στόχος είναι να μείνουμε εκεί ψηλά με το επίπεδο που έχουμε με τους παίχτες, με τις επίσης μικρές ηλικίες παίχτες να μπορούν να βγαίνουν από τις ακαδημίες μας και να είμαστε ανταγωνιστικοί στα επόμενα χρόνια που είμαστε στο πρωτάθλημα. Ναι. Το θέμα της Ευρώπης είναι στο μυαλό σας? Είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι μεγάλο βήμα, ναι, για κάποια ομάδα. Και είναι και πολύ μεγάλο το οικονομικό κόστος, αντιλαμβάνομαι, έτσι? Είναι και το κόστος, αλλά είναι επίσης εμείς εδώ στην Κύπρο μια ξένη μπορούμε να έχουμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά όταν δεις σε άλλες χώρες είναι τρεις ξένες. Είναι δύσκολο μερικές φορές. Θα έχεις τρεις ξένες, οι άλλες δύο τι θα κάνουν κατά τη διάρκεια του προαθλήματος. Είναι κάτι που θέλει συζήτηση, σκέψη, σοβαρή σκέψη. Και αυτό θέλει έναν πλάνο. Ναι. Άριστε, ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε σαν γυναικείο τμήμα, εννοώ, και εσύ προσωπικά, αν θέλεις, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς? Γιατί είμαι σίγουρος ότι για να φτάσεις από εκεί που ήσασταν στην περσινή χρονιά μέχρι και φέτος, στο πρωτάθλημα εννοώ και στο κύπελο, δεν θα ήταν όλα στρωμένα με ροδοπέταλα. Το κάθε πράγμα, νομίζω, είναι με τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Είχαμε εισαγωγικά προβλήματα, αλλά αυτά τα προβλήματα, αν θέλεις να τα πεις προβλήματα, όσον έχεις ανθρώπους γύρω σου, και όταν λέω ανθρώπους, μιλώ από πρόεδρων τεχνικών βοηθών μέχρι και τις παίχτριες. Είναι πολύ πιο εύκολο να μπορείς να χειριστείς αυτά τα εμπόδια, προβλήματα, όπως θέλεις να τα πεις, κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Σοβαρό προβλήμα δεν είχαμε, χτύπα ξύλο. Ήταν περισσότερο από πέρσι μέχρι φέτος να πούμε σε μια φιλοσοφία όλες οι παίχτριες να έρθουν μέσα στην ομάδα, να έχουν στην ομαδικότητα, να βρεθούν μαζί, να γίνουν μια οικογένεια, οι παίχτριες πρώτα απ' όλα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μετά οι παίχτες να πιστέψουν το πρόγραμμα και τη φιλοσοφία που έχει η ομάδα. Νομίζω ότι τα καταφέραμε και οι παίχτες τα καταφέραν απίστευτα, επειδή αυτές οι κοπέλες φέτος δεν μπορώ να σου εξηγήσω πόση δουλειά έχουν βάλει στο γήπεδο από πέρσι που τέλειωσε το πρωτάθλημα με την καραντίνα, δηλαδή από το καλοκαίρι που δικαιούμαστε να ξεκινήσουν προπονήσεις, έχουν δουλέψει. Ναι, κάπου σε χάσαμε, έχουν δουλέψει, φαντάζομαι θα ήθελες να πεις πάρα πολύ, Άριστε, έτσι? Συγγνώμη. Λέω, σε χάσαμε κάπου, είπες ότι δεν μπορείς να φανταστείς πόσο δουλέψανε και θα έλεγες, φαντάζομαι, ότι έχετε δουλέψει πάρα πολύ, έχουν δουλέψει μάλλον πάρα πολύ οι παίχτριες. Ναι, ναι, οι παίχτριες είναι από το καλοκαίρι. Μάλιστα. Άριστε, μία τελευταία ερώτηση. Μεταγραφή, έχεις στο μυαλό σου κάτι, έχεις δει για να ενισχύσεις την ομάδα? Γιατί ναι, μεν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο η ανόρθωση που είναι πρωταθλήτρια. Φαντάζομαι όμως ότι για τον επόμενο χρόνο ίσως να χρειαστεί να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη η ομάδα, για να μπορέσει να διεκδικήσει και να επαναλάβει τη φετινή της επιτυχία. Η Αμερικανίδα είναι στο πλάνο σας να μείνει και για την επόμενη χρονιά? Νομίζω είναι νωρίς ακόμα. Πάντα ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να σκεφτούμε και στο μέλλον και πώς μπορείς να βελτιώσεις την ομάδα και πώς πήγαμε καλά. Και από... Hello. Ναι, ναι, σε ακούμε, συνέχισε. Και από προπονητικό, νομίζω είναι νωρίς για τώρα να σκεφτούμε για παίκτριες και
μεταγραφές, αλλά σίγουρα θα είναι στα πλάνα μας τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, όταν βρεθούμε να μιλήσουμε, να κάνουμε μια αξιολόγηση για τη χρονιά. Να είστε. Ωραία. Άριστε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι για την κατάκτηση τόσο του κυπέλου τόσο και του πρωταθλήματος. Συγχαρητήρια στην ανόρθωση, σε σένα, στην ομάδα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την παρουσία σου στην εκπομπή. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση ξανά και ευχαριστώ που βάλετε αυτό που βάλετε για το γυναικείο μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλετε περισσότερο και ευχαριστώ και εγώ. Άλιστα. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι από τον Άριστο τον Αρίστου, τον προπονητή της Ανόρθωσης. Πάμε τώρα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.